χαιρετάτε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Αυτή τη φορά έχουμε για unboxing ένα set ακουστικών. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε ακουστικά στο κανάλι, πρέπει να έχει περάσει περίπου κάνας χρόνος από τότε που κάναμε τα τελευταία. Και παρόλο που έχω φέρει πάρα πολλά ακουστικά και για δοκιμή και για προσωπική χρήση και κάποια που δεν τα έχω κάνει και σε βίντεο, πώς έχει τύχει και ποτέ δεν έχω παρουσιάσει, τουλάχιστον δεν έχω δείξει Razer ακουστικά. Είχα πάντα μία αίσθηση ότι τα Razer ναι μεν πολύ καλά, όμως τα θεωρούσα πάντα λίγο υπερτιμημένα ως προς το κόστος που έπρεπε να πληρώσεις για να πάρεις το συγκεκριμένο περιφερειακό και στα ακουστικά και στα υπόλοιπα περιφερειακά που φέρνει η εταιρεία. Χωρίς βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν είναι από τα πιο ποιοτικά. Ωστόσο πάντα θεωρούσα ότι είναι λίγο τσιμπημένα στην τιμή. Αυτή τη φορά είχα μια παραγγελία, θα έλεγα, από ένα φίλο. Ήθελε ένα καλό set ακουστικών, κυρίως για gaming, στο 90%. Και αν μπορούσαμε να είναι σε πολύ χαμηλό budget, κάτω από τα 50 ή κοντά στα 40 ευρώ. Επειδή και στο παρελθόν το έχω πει ότι δεν έχω κάποιο κόλλημα ειδικά υπέρ μιας εταιρείας ή συνεχώς κατά μιας άλλης, η επιλογή μου και το σύστησα ήταν τα Razer Electra V2, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, θα πείτε πολύ, μα συγγνώμη, τα συγκεκριμένα είναι σχεδόν 2 ετών ακουστικά. Σχεδόν τα αντικαθιστά πλέον η Razer, έχει βγάλει τα Kraken X και τα X Lite. Ναι, συμφωνώ, είναι παλιά ακουστικά. Για μένα όμως, θα το πούμε στο τέλος του βίντεο, ακόμα είναι το best value for money, ειδικά στα Razer ακουστικά, και αν θέλουμε να είμαστε σε ένα budget συμπλήν στα 40 ευρώ. Λοιπόν, οπότε, μια που δεν τα είχα παρουσιάσει στο παρελθόν στο κανάλι, ήταν ευκαιρία να τα δείξουμε και να πούμε γιατί στη δικιά μου γνώμη προσωπικά ακόμα θα είναι η επιλογή μου σε αυτή την κατηγορία τιμής έναντι των Kraken X και Kraken X Elite. Λοιπόν, τα ακουστικά είναι λίγο πολύ γνωστά, αν τα έχετε ψάξει, είπαμε κυκλοφορούν 2 χρόνια, θα έχετε δει και βιντεάκια και παρουσιάσεις, δεν θα πούμε πάρα πολλά. Απλώς είναι ευκαιρία να κάνουμε και ένα τεστ αναλυτικό και στις μουσικές τους δυνατότητες, όπως έχω κάνει και σε άλλα ακουστικά στο παρελθόν. Είναι αυτές τις μέρες εδώ μαζί μου η Ευελίνα, οπότε σαν ειδικός εκείνη θα τα πάρει μόλις τελειώσει το unboxing να κάνει το τεστ της, να τα βαθμολογήσει σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες όπως κάναμε και παλιά, και να έχουμε και ένα συνολικό review επί των συγκεκριμένων. Οπότε, γρήγορο στο unboxing, βλέπουμε το κουτί, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, διαφανές από εδώ για να φαίνονται ακουστικά, και εδώ η φωτογραφία των ακουστικών, το σηματάκι της Razer, Razer Electra V2 Analog Gaming and Music Headset, θυμίζουμε υπάρχει και η έκδοση και με USB, τα συγκεκριμένα με το audio jack, που σημαίνει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή. Εδώ έχουμε τα technical specifications και για τα headphones και για το microphone. Να τα πούμε εν συντομία, υποστηρίζουν virtual surround 7.1, έχουν frequency response από τα 20 Hz στα 20 kHz, impedance στα 32 ohm, sensitivity στα 105 dB, max input power στα 50 MW, drivers είναι 40 mm του μαγνήτης του νεοδυμίου, κάπου μην το πω σαρδάμε εδώ, το νεοδυμίουν είναι στα αγγλικά, νεοδυμίου, κάπως έτσι λέγονται στα ελληνικά, sorry για το σαρδά. Λοιπόν, καλώδιο μήκους 1,3 μέτρα και το βάρος τους είναι γύρω στα 278 γραμμάρια, αρκετά ελαφριά θα έλεγα. Επίσης έχουν και το μικρόφωνο που έχει και αυτό frequency response 100 Hz με 10 kHz, signal to noise radio στα 50 dB, sensitivity στα μείον 41 έως τα συν 3, και pickup partner undirectional, που σημαίνει δεν είναι κατευθυντικό. Στο πίσω μέρος δεν έχουμε κάτι άλλο, απλώς μας δείχνει πάλι εν συντομία όλα τα specs που είπαμε και πάμε να κάνουμε το unboxing. Εδώ έχει ένα ωραίο
γκατζετάκι θα έλεγα για τον τρόπο που τα ανοίγουμε, και αφού σκίσουμε αυτή την ασφάλεια με αυτό εδώ τον τρόπο σιρταρωτά. Θα έπρεπε να σιρταρωτά, για να δω γιατί δεν ανοίγουνε. Θέλει λίγο τρόπο, αλλά τελικά το καταφέραμε. Να το βγάλουμε το δεύτερο μέρος με το ωραίο, βλέπετε, το κλασικό, το πράσινο της Razer, και εδώ είναι τα ακουστικά σε full διάταξη. Να τα ανοίξουμε και από το πάνω μέρος. Δεν νομίζω εδώ να χρειάζεται κοφτάκι, όχι, είναι σιρταρωτά. Λοιπόν, και αφού τα βγάλαμε από το λίγο μπελαλίδικο θα έλεγα κουτί τους, τελικά καταφέραμε να βγάλουμε όλα τα εξαρτήματα, δεν έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που θα περιμέναμε. Έχουμε τα ακουστικά, έχουμε το αποσπόμενο μικρόφωνο, ένα από τα βασικά θετικά θα έλεγα των συγκεκριμένων ακουστικών. Έχουμε το κλασικό, το πράσινο, το ωραίο, το καλώδιο της Razer, που τελειώνει σε audio jack, και έχουμε και μία προέκταση, όχι συγγνώμη, δεν είναι προέκταση, είναι splitter, που από το τριπλό θα έλεγα το jack, για να δω, ναι, σωστά, τριπλή απόλυξη θα έλεγα, μπορούμε να το βάλουμε από εδώ και να μας βγάλει δύο jack, το οποίο θα το είναι για ακουστικό και μικρόφωνο αν έχουμε στο PC μας, που μας χάρη στην μπροστινή θέση, διπλό βίσμα, είτε για ακουστικά είτε για μικρόφωνο. Άρα με αυτή την προέκταση μπορούμε να το συνδέσουμε και αντίστοιχα. Αν το βάλουμε σε ένα PlayStation βέβαια ακουστικό, δεν χρειαζόμαστε αυτό. Κατευθείαν θα το συνδέσουμε αυτό πάνω σε ένα PS4 χειριστήριο και θα δουλεύει κανονικά και τα ακουστικά και το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο βλέπετε μια πολύ ωραία πατέντα, έχει και ένα, να το δείξω εδώ, έχει και ένα μικρό καπάκι που το προστατεύει από τυχόν, σκόνες και τα λοιπά, οπότε μπαίνει κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Αφαιρούμε αυτό το καπάκι και μπαίνει εδώ έτσι και το φτιάχνουμε όπως θέλουμε, ας πούμε. Μπορούμε να τα στήσουμε έτσι πολύ ωραία εδώ, να φαίνονται και στην κάμερα εδώ. Αυτό που είναι ένα από τα θέματα που σας είπα ότι για μένα συνεχίζουν να είναι επιλογή μου, είναι η κατασκευή. Εδώ σε όλο το πάνω μέρος και μέσα εδώ είναι όλο αλουμινένιο, που σημαίνει πολύ πιο ανθεκτικό. Το λέω γιατί η τωρινή αντικαταστάτης τους, τα Kraken X και Kraken X Lite, είναι όλα πλαστικό. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα μαξιλαράκια που μπαίνουμε για να ακούσουμε, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλα και με όχι στρογγυλό σχήμα όπως τα τωρινά Kraken X. Σε κάποιους τους αρέσουν τα στρογγυλά. Είδα, ας πούμε, και το βίντεο του Σάκη, του Καρπά. Εγώ προσωπικά μου αρέσουν πολύ καλύτερα αυτά εδώ πέρα. Θηλυκώνει το αυτή πολύ καλύτερα εδώ μέσα και όλη αυτή η δερματίνη που είναι καλής ποιότητας γύρω από το αυτή, άρα θα έχουμε και πολύ καλή ηχομόνωση. Έχουν και πολύ ωραίο αυτό το μπαλατζάρισμα, βλέπετε εδώ, άρα θα έρθει και θα εφάπτεται μάλλον πολύ καλά και ακριβώς τη γωνία που θέλουμε πάνω στο κεφάλι μας. Μπορούμε να το προεκτείνουμε όσο θέλουμε, όχι, συγγνώμη, δεν προεκτείνεται, θα έρθει αυτό εδώ, συγγνώμη, κουνάω και την κάμερα. Θα έρθει αυτό εδώ, βλέπετε, και θα εφαρμόσει αυτή η δερματίνη ακριβώς πάνω στο κεφάλι, χωρίς αυτό εδώ να κουνιέται η στέκα. Το μικρόφωνο, το οποίο εντάξει δεν είναι για πολλά πολλά, τα ξέρετε όλα αυτά τα μικρόφωνα στα gaming headset είναι κυρίως για να κάνουμε τα chat μας καθώς παίζουμε.
Το δεύτερο λοιπόν για μένα θετικό σε σχέση με τους αντικαταστάτες τους είναι το σχήμα του ακουστικού, του μεγαφώνου θα έλεγα, και το πως αυτό θηλυκώνει πιστεύω πιο ωραία πάνω στο αυτί. Και το τρίτο είναι οι διακόπτες αυτοί εδώ πέρα. Βλέπετε, έχουμε διακόπτη και για το volume πάνω κάτω σε μία διαδρομή, και έχουμε και κουμπί για το mute. Βλέπετε εδώ πάνω το κόκκινο. Όταν λοιπόν το ανεργοποιήσουμε αυτό το κουμπάκι γίνεται mute, και εδώ έχουμε το volume για τα ακουστικά. Μία ακόμα άλλη χρήσιμη λειτουργία που δεν τα έχουν ας πούμε τα Kraken X, τα Lite που βγήκανε τώρα, τα οποία είναι τα μόνα που είναι στην ίδια τιμή. Να πω εδώ πέρα ότι αυτά πλέον τα βρίσκεται κάτω από 40 ευρώ όταν είχαμε κυκλοφορήσει τα 60. Λίγο παραπάνω, λίγο από 40 είναι τα Kraken X, τα Lite. Δεν έχουν όμως αυτές τις λειτουργίες, εξού και το Lite. Εάν πάτε λοιπόν στα αντίστοιχα, πραγματικά αντίστοιχα, τα Kraken X, που θα έχει όλες αυτές τις λειτουργίες, προσέξτε, με μη αποσπόμενο μικρόφωνο, με στρογγυλά caps εδώ και όχι μεταλλική κατασκευή όπως είναι τα Electra V2, θα πρέπει να πάτε πάνω από τα 50 ευρώ. Αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί λόγοι που, παρόλο που είναι μοντέλο 2 ετών πίσω, συνεχίζω να το επιλέγω σε αυτή την κατηγορία τιμής, και εξού και το πρότεινα και στο φίλο που ήθελε ένα ακουστικό, ακουστικά σε αυτή την γκάμα τιμής. Οπότε μένουμε εδώ. Τα δίνω στον ειδικό να τα ακούσει και να τσεκάρει όλες τις παραμέτρους όσον αφορά τη μουσική, γιατί είπαμε ναι μεν gaming ακουστικά, αλλά για να δούμε πως πάνε και στο θέμα της μουσικής. Θα τα θάρουμε και σε gaming και θα επανέλθω για τα τελικά συμπεράσματα. One hour later. Επανερχόμαστε λοιπόν, αφού κάναμε όλες τις δοκιμές μας που θέλαμε με τα Razer, και μπορώ να πω ότι τα δοκιμάσαμε σε πάρα πολλά στυλ είδη μουσικής, gaming κτλ. Καταρχάς, πριν σας πω τα συμπεράσματα, να πω και τι ξεχάσαμε από το unboxing. Το βιβλιαράκι της Razer που έχει κάποιες οδηγίες, εντάξει, για το πώς θα τα συνδέσουμε, που είναι το volume, τα έχουμε δείξει, που είναι το mute, πώς θα συνδέσουμε το μικρόφωνο κτλ. Και πώς μπορούμε να το κατευθύνουμε, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και φυσικά το κλασικό, το 2 set με αυτοκολλητάκια της Razer, ένας από τους βασικούς λόγους προφανώς που και αρκετοί προτιμούν τη μάρκα. Γιατί το λέω αυτό? Δυστυχώς, παρόλο που δεν ήθελα να ήμουν προκατελημένος αρνητικά, και μάλλον ήμουν θετικά προκατελημένος με αυτά τα ακουστικά και ειδικά στην τιμή πλέον που τα βρίσκουμε, ο ειδικός, όπου ειδικός βλέπει Ευελίνα σαν ειδική επί του ήχου, ηχοληψία, ήχος και ό,τι έχει να κάνει γενικά με τον ήχο, μετά τα τεστ της μου έριξε τις προσδοκίες, και πραγματικά και εγώ πλέον που τα δοκίμασα, έχει δίκιο. Βέβαια μπορώ να πω ότι ήταν λίγο αυστηρή, γιατί προφανώς δουλεύοντας συνεχώς με πολύ καλά και ποιοτικά ακουστικά, δεν μπορεί να συνηθίσει κάτι χαμηλότερης ποιότητας, και δεν προφανώς υπολόγιζε και την τιμή, που εγώ πάντα το βάζω σαν βασικό κριτήριο, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν λίγο αυστηρή. Δεν έχει όμως άδικο, γιατί το λέω αυτό. Παίρνω τις υποκατηγορίες μία-μία. Ένταση. Δεν είχαν την ένταση που θέλουμε. Εδώ βέβαια να πω, κάνω μια παρένθεση, τα δοκιμάσαμε μόνο με audio jack, είτε σε PC, είτε σε κινητό, είτε σε PS4, μόνο όμως με το audio jack. Και ό,τι θα πω έχει να κάνει μόνο με τον καθαρό τον ήχο που έρχεται με το audio jack, και όχι με την ενίσχυση τυχών και τις διαμορφώσεις που να κάνει το Synapse, το software που δίνει η Razer. Γι' αυτό θα πούμε στο τέλος. Λοιπόν, ένταση. Δεν ήταν στο επίπεδο που θέλαμε. Ήθελε ένα κλικ ακόμα για να πούμε ότι έχουμε μια ικανοποιητική ένταση. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι όμως και όσο καλό θα θέλαμε. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω στο θέμα της έντασης. Δεύτερο, ηχομόνωση. Η ηχομόνωση που έχουμε εμείς που τα χρησιμοποιούμε είναι από καλή ως πολύ καλή. Σχεδόν όταν τα έχουμε και είτε ακούμε μουσική είτε βάζουμε κάποιο παιχνίδι, πολύ δύσκολα θα ακούσουμε εξωτερικό ήχο.
θα ακούσουμε, αλλά αρκετά δύσκολα. Το αντίθετο βέβαια συμβαίνει για αυτούς που είναι έξω από εμάς. Δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι θα ακούνε πραγματικά ότι ακούμε και εμείς. Η δικιά τους ηχομόνωση σε σχέση με τους τρίτους θεατές που βρισκόμαστε δίπλα τους είναι από μέτρια ως πολύ κακή, θα έλεγα. Δεν το περίμενα, παρόλο που έλεγα ότι και όντως κάθονται πολύ ωραία στα αυτή, έχει ωραίο μαξιλαράκι εδώ, εφάπτεται τέλεια στο αυτή πραγματικά, και ήταν και πολύ ξεκούραστα, και ειδικά σε συνδυασμό και με το ύφασμα που έχει εδώ και όχι τη δερματίνη, που σημαίνει ότι και δεν θα φθαρεί και είναι πιο μαλακό στο κεφάλι κτλ. Παρόλα αυτά, σε αυτό το κομμάτι το είδα και εγώ, πραγματικά ήταν απογοητευτικό. Είναι σαν να μην τα έχεις κλείσει στο κεφάλι σου. Δεν ξέρω τι να πω. Ακουγόταν σχεδόν το 80% και της έντασης και των ήχων που ακούγαμε και εμείς τα ακουστικά. Αυτό ήταν το πιο αρνητικό που μπορώ να πω. Μετά, πάμε τώρα στα επιμέρους ποιοτικά. Πάντα με κριτήριο ακούγοντας μουσική και όχι παιχνίδια. Δεν θα σας πω σε λεπτομέρειες. Έχουμε και στο μεσαίες και στις χαμηλές και στις υψηλές από μέτρια έως καλή. Η Ευελίνα μου είπε μέτρια. Εγώ θα έβαζα και λίγο προς καλή. Είναι δηλαδή του 6-7, θα έλεγα, αν θέλουμε να το βαθμολογήσουμε με άριστο το 10. Στον μπάσο που είχα υψηλές προσδοκίες λόγω και εξού και Razer που είναι, φημίζεται για τον μπάσο της, δεν είναι κακό και εδώ πάλι, αλλά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Περίμενα πολύ πιο δυναμικό, πολύ πιο θορυβώδες, θα το πω, πολύ πιο πραγματικά να σου δίνει μία έτσι όθηση, θα έλεγα, και να σε ταρακουνάει. Δεν το είδα. Είναι προφανώς τα πιο φθηνά. Αν πάμε στα Kraken τα ακριβά ή τα Tourma και τα λοιπά, πραγματικά να έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι η 40 mm οδηγή ενώ η 50 κάνουν τη διαφορά. Μπορεί, όλα αυτά μπορεί. Αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στη φήμη της Razer στο κομμάτι μπάσου. Είπαμε και πάλι, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι Razer, θα έλεγα. Τώρα, στην στο ξεχωρισμό, θα έλεγα, των οργάνων και τα λοιπά, και εκεί έχουμε μία μέτρια ποιότητα. Σε κάποια κομμάτια δούλευε, σε κάποια κομμάτια πιο ορχιστρικά είχαμε ένα θέμα, δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ακριβώς όλα τα όργανα που θα θέλαμε. Αυτά είναι λίγο πολύ όλη η κριτική, είπαμε, δηλαδή για να μην περιαυτολογώ, όλα είναι στο μέτριο προς καλό, 6-6,5 προς 7. Τώρα, στο κομμάτι gaming, που είναι και αυτό που ίσως γι' αυτό θα το πάρουν και περισσότεροι και γι' αυτό το πρότεινα και εγώ, είναι λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο, ίσως με ένα κλικ καλύτερο. Δηλαδή, είναι λίγο πιο δυναμική η ήχη του, είναι λίγο πιο μεταλλικά οι εκρήξεις, το μπάσο του, το εφέ του, ξέρω εγώ κτλ. Παρόλα αυτά, έχεις εκεί την αίσθηση ότι κάτι του λείπει, κάτι θα θέλεις κάτι καλύτερο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κακά, ειδικά για τα λεφτά τους, αλλά προφανώς ένα Razer των 80-90-100 ευρώ θα είχε μεγάλη διαφορά. Και εδώ λοιπόν είναι μεταξύ του 6,5 με 7. Αυτό που κάνει βέβαια τη μεγάλη διαφορά, που το τέσταρα μόνος μου πλέον στο τέλος, είναι όταν βάλουμε και το software. Όταν βάλουμε λοιπόν το software της Razer, πραγματικά του δίνει αυτό το boost που λείπουν από τα ακουστικά. Όντως δουλεύει και το Virtual 7.1, το surround, και πραγματικά εκεί παίρνεις μάλλον μια πολύ καλύτερη αίσθηση, ειδικά στα παιχνίδια. Πάντα σε επίπεδο PC που το δοκιμάσαμε εμείς, και ίσως αυτός να είναι ο σωστός συνδυασμός για να πάρεις αυτά που θέλεις από τα συγκεκριμένα ακουστικά. Λοιπόν, αυτά, μην πούμε κάτι παραπάνω, έτσι καλώς είναι γνωστά και κυκλοφορούν πάρα πολύ καιρό στην αγορά, απλώς εμείς βρήκαμε την ευκαιρία να τους κάνουμε ένα πιο εκτεταμένο τεστ. Καταλήγοντας, δεν είναι όσο καλά τα περίμενα, είπαμε είναι μέτρια προς καλά. Σε συνδυασμό όμως ότι πλέον τα βρίσκεται 40 ευρώ και με τα 2-3 συν που παίρνουμε από την εμφάνιση, αλουμίνιο, ear cups μεγάλα, ακουστικό, μικρόφωνο που αποσπάται
και volume controls και mute πάνω, που δεν τα έχουν τα αντίστοιχα στην ίδια τιμή της Razer, παρόλο που μειώθηκαν λίγο οι εντυπώσεις από το αναλυτικό το τεστ, εγώ θα συνεχίζω να πω ότι ναι, στα 40 ευρώ τα προτείνω, ειδικά για gaming. Δεν θα πείτε ότι πέταξα τα λεφτά μου. Φυσικά, αν έχετε να δώσετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να πάτε σε πολύ καλύτερα. Ίσως εδώ να συμφωνήσω και με το Σάικα από Boxholics που έλεγε για τα Kraken τα X. Προφανώς, 2 χρόνια μετά, τα συγκεκριμένα να είναι λίγο καλύτερα στη θέμα του ήχου. Αλλά και αυτά, πιστεύω ότι αν τα πάρει κάποιος πλέον σε αυτά τα χρήματα, δεν θα πει ότι πέταξα τα λεφτά μου. Και φυσικά παίρνεις και ποιοτική κατασκευή, λέω Razer. Λοιπόν, αυτά για τα Razer Electra V2. Αν σας άρεσε αυτό το unboxing review μας, κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.